το γραφείο είναι αυτό. Το χειριστό. Είναι λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όποτε ξέσπασε φωτιά στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, εικόνες που προκαλέσαν ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 άνδρες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, με την φωτιά να μην επεκτείνεται στο υπόλοιπο κτίριο και να περιορίζεται σε γραφείο του πρώτου ορόφου, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Χθες το βράδυ, γύρω στις 1 παρά, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο του εργατικού κέντρου, στη Λεωφόρος Δημοκρατίας. Μια φωτιά που ευτυχώς περιορίστηκε μόνο σε ένα γραφείο και λόγω της άμεσης επέμβασης στις πυροσβεστικές. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνεψε κάποιος άνθρωπος, από εκεί και πέρα όμως γινήκανε κάποιες καταστροφές, γιατί σε αυτό το δωμάτιο στεγαζόταν 3 σωματεία. Θλίψη για το συγκεκριμένο γεγονός. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε στους άλλους χώρους του εργατικού κέντρου. Η πυροσβεστική ήρθε αμέσως. Από εκεί και μετά γίνεται έρευνα για να δούμε πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Το εργατικό κέντρο ευτυχώς ήταν κλειστό και δεν ήταν μέσα εργαζόμενοι. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ και συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους εργαζόμενους. Σκηνικό καταστροφής, το οποίο προκάλεσε θλίψη στους συνδικαλιστές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις οφείλεται πιθανότατα σε βραχυκύκλωμα. Γενικά οι ζημιές αλλά και οι αιτίες της φωτιάς θα τις δούμε παρακάτω, ούτως ή άλλως και το τμήμα το αρμόδιο της πυροσβεστικής ελέγχει τις αιτίες της φωτιάς, στις οποίες αναμένουμε και το πόρισμα για να μπορούμε και εμείς να συμπεράνουμε από πού προήλθε η φωτιά. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα, ωστόσο όμως θα περιμένουμε το πόρισμα για την πλήρη επιβεβαίωση που θα έχουμε. Είναι ένα τραγικό συμβάν, πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες, αν ήταν βραχυκύκλωμα ή κάτι άλλο. Και εδώ παλεύουμε γιατί τα σωματεία είναι το σπίτι των εργαζομένων και το κύριο ζήτημα για μας είναι πως πάντα πρέπει να υπάρξει στο σωματείο. Και ειδικότερα προσοχή όλων στο εργατικό κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά στο γραφείο, το οποίο στεγάζει 3 σωματεία, αγγίζει τις 5.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, το εργατικό κέντρο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, ενώ τη συμπαράστασή της εκφράζει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και βουλευτές του νομού. Υπήρξε άμεσο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Σταύρου του Αρναουτάκη. Υπήρξε μια επικοινωνία και με τον Υπουργό Εργασίας, όπου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση ένταξης του κτηρίου στο νέο ΕΣΠΑ, γιατί πραγματικά θέλει στήριξη αυτό το ιστορικό κτίριο της πόλης μας και για άλλη μια φορά φαίνεται το πόσο κοντά είναι η Περιφέρεια και προσωπικά ο Σταύρος Αρναουτάκης στο εργατικό κέντρο και στους εργαζόμενους του νομού.